Αλβερμά είναι ένα θαυματουργό βότανο και για αυτές ακριβώς τις ιδιότητές του θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γεράσιμο Τσιόλη, διδάκτορα βιοχημίας. Καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε κοντά μας. Καλημέρα σας. Μας κίνησε την περιέργεια λοιπόν το Γανόδερμα. Διαβάσαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχετε γράψει. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι γενικώς απαραίτητα για τον άνθρωπο, γιατί ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο σύγχρονος τρόπος διατροφής είναι, θα λέγαμε, τελείως αντίθετη από αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ή να χαρακτηρίσουμε υγιεινή διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι να μας ενδυναμώσει. Μέσα σε αυτά είναι και το Γανόδερμα, όπως θα πούμε. Να δούμε γιατί είναι απαραίτητα πρώτα απ' όλα τα συμπληρώματα. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το χαρακτηρίσατε σήμερα, η ποιότητα διατροφής και η ποιότητα ζωής, έτσι, και διάφοροι άλλοι παράγοντες, ας πούμε, το στρες, η απαγοήτευση για όσα συμβαίνουν γύρω μας, ένα θαυμάσιο σύστημα υγείας μας περικυκλώνει και μας φροντίζει, το λέω απολύτως σαρκαστικά αυτό, είναι παράγοντες υψηλού κινδύνου. Επίσης, η διατροφή μας, η προετοιμασία, δηλαδή ακόμη και των φαγητών στο σπίτι, η οποία είναι απολύτως λανθασμένη. Για παράδειγμα, έχουμε ένα θαυμάσιο φάρμακο, το ελαιόλαδο, το οποίο το κάνουμε δηλητήριο γιατί το καίμε μονίμως. Το τηγανίζουμε, έτσι, ναι, και ενώ πρέπει πολύ να το τρώμε ομό, έτσι, για να πάρουμε τα απαραίτητα συστατικά και ως πολυακόρεστο λιπαρό οξύ που είναι, μόλις θερμανθεί γίνεται δηλητήριο. Άρα λοιπόν όλα αυτά που μας οδηγούν, σε μια κατάσταση που μονίμως ξυπνάμε κουρασμένοι. Δηλαδή η έκφραση «σηκώθηκα και είμαι ρήπιο» είναι καταπληκτική, δηλαδή, διότι είναι τόσο συχνή στη ζωή μας. Καλά, κοιμήθηκες 10 ώρες, 8 και σηκώθηκε σε ρήπιο, ναι, ακριβώς. Αυτό οφείλεται στη διατροφή μας. Ακριβώς στη διατροφή μας. Εμείς νομίζουμε ότι οφείλεται στην ψυχολογική μας κατάσταση. Δυστυχώς δεν οφείλεται εκεί, οφείλεται στην λανθασμένη διατροφή, η οποία δεν την κάνουμε πάρα πολύ, περίπου 9 στους 10. Α, όχι πολύ. Περίπου 9 στους 10, ναι. Έτσι, σήμερα οι πρώτες ύλες είναι σε αθλία κατάσταση, πώς να το πούμε. Δηλαδή το αλεύρι σήμερα δεν είναι αλεύρι. Το γάλα με τα 42 αντιβιωτικά που περιέχει δεν είναι το γαλατάκι που πίναμε κάποτε εμείς που μεγαλώσαμε με κάτι γελάδες στην αυλή μας κτλ. Άρα όλα αυτά τι μας κάνουν, μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. Και κατά την Ιπποκράτη ορίση, η διατροφή είναι το άπαν. Το φάρμακο. Όποιος τρώει σωστά δεν θα αρρωστήσει. Πιστέψτε με, δεν το λέω εγώ, το λένε χιλιάδες επιστήμονες που ασχολούνται με προϊόντα φυσικής διατροφής και με τη διατροφή γενικά. Πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. Φανταστείτε δηλαδή αυτό που τρώμε καθημερινά. Αν είναι ταυτόχρονα και φάρμακο, θα είμαστε πάντα υγιείς. Εάν άρα, αυτό λοιπόν που τρώμε καθημερινά είναι δηλητήριο όμως, θα αρρωστήσουμε με σοβαρή νόσο. Άρα λοιπόν, κάνουμε τρία βασικά λάθη. Ζούμε λάθος, τρώμε άστατα, με λάθος τρόπο, τρώμε και λάθος φαγητά. Ωραία λοιπόν. Αυτά τα τρία άσχημα μπορεί να τα εξουδετερώσουν τα συμπληρώματα διατροφής και να έρθουν ως ένα αντιστάθμισμα σε κάποιο βαθμό. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που αποδεικνύεται ότι τα συμπληρώματα διατροφής σήμερα είναι απαραίτητα. Γιατί είναι απαραίτητα, τι θα πει συμπλήρωμα. Συμπλήρωμα θα πει συμπληρώνω κάτι στο πιάτο μου. Τι συμπληρώνω έτσι για αυτό πλάκα. Αυτό που μου λείπει. Ακριβώς, αυτό που λείπει. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, όλα τα άλευρα και τα λοιπά είναι αποφλοιωμένα και δεν υπάρχει το complex B, δηλαδή εκείνες οι πολύ χρήσιμες το βιταμίνες, μπράβο, B, οι οποίες τόσο καλά κάνουν, χωριά ο φλοιός με τη σύνεση που με λαχτάρα τον περιμένει το πεπτικό μας σύστημα, έτσι για να λειτουργήσει. Και εμείς το καθαρίζουμε για να το δώσουμε, ακριβώς, να το αφαιρέσουμε αυτό που χρειάζεται. Άρα λοιπόν ήδη δεν παίρνουμε επαρκείς ποσότητες B. Να ρωτήσω εδώ κάτι. Ναι. Έχουν, για τα συμπληρώματα που λέμε, έχει γίνει πολλής λόγος για το πόσο μπορούν να απορροφηθούν, σε τι ποσοστό μπορούν να απορροφηθούν από τον οργανισμό μας. Και ποια είναι εκείνα τα κατάλληλα, να πούμε, που μπορούν να απορροφηθούν. Γιατί σίγουρα η φύση έχει φτιάξει έτσι τα διάφορα στοιχεία, τα απαραίτητα, ώστε να μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Ασφαλώς. Και σας ευχαριστώ για τη θαυμάσια ερώτησή σας, πρέπει να πω ότι ήταν. Εδώ πρέπει να θέσουμε τον όρο βιοδιαθεσιμότητα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Βιοδιαθεσιμότητα είναι όταν τρώμε κάτι, είτε είναι φάρμακο, είτε είναι τρόφιμο. Γιατί τα συμπληρώματα διατροφής είναι κυρίως τρόφιμα, superfoods ας πούμε, χαρακτηρίζονται. Ποιο είναι το ποσοστό το οποίο απορροφάται, δηλαδή όταν θα δώσω εγώ βιταμίνη D σε μια κυρία, πώς θα ξέρω ότι λειτουργήσε αβιταμίνη. Πάρτε βιταμίνη D και τα λοιπά για να αποφύγετε την οστεοπόρωση, εκτεθείτε και λίγο στον ήλιο γιατί χωρίς την περίοδη ακτινοβολία δεν κάνει τίποτα. Ναι. Η D παρεπιπτόντως είναι άφθονη στο γανόδερμα, η βιταμίνη D.
πρέπει να κάνω μια εξέταση, έτσι, μια ανίχνευση δηλαδή, των επιπέδων της βιταμίνης D για να δω πόσοι απορροφήθηκε. Όσον αφορά τώρα για τα συμπληρώματα διατροφής στα μικροστοιχεία, στα ίχνοστοιχεία τα λεγόμενα, δηλαδή σίδηρο, ψευδάργυρο, ασβέστιο, εκεί όντως υπάρχει ένα πρόβλημα διαθεσιμότητας, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο λήψης βασικά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να παίρνει σίδηρο με το στομάχι γεμάτο, θα τον αποβάλει από τον οργανισμό του όλο. Άρα λοιπόν πρέπει να τον διαλύουμε σε λίγη βιταμίνη C, σε λίγο χυμό πορτοκάλι, έτσι, και θα έχουμε μια θαυμάσια απορροφητικότητα στα μικροστοιχεία, στα μεγάλα, στα που έχουν μεγάλο μοριακό βάρος, όπως είπα, πολυσαχαρίτες, πρωτεΐνες κτλ. Λιπαρά στοιχεία, και λιπαρά δεν αναφέρομαι στα ζωικά λίπη, παρά στα φυτικά που είναι θαυμάσια, εκεί έχουμε μια πολύ θαυμάσια απορροφητικότητα. Να έρθουμε λίγο και στο γανόδερμα, το οποίο εσείς το χαρακτηρίζετε ως ένα καθολικό φάρμακο μέσα στο βιβλίο σας, με τίτλο «Γανόδερμα το θαυματουργό». Για πείτε μας λοιπόν για το γανόδερμα. Είναι ένα είδος μανιταριού? Ναι, είναι ένα μανιτάρι. Συγγνώμη για τον πομπόδι τίτλο «Γανόδερμα το θαυματουργό» ή «Καθολικό φάρμακο». Είμαι και κερκυραίος δηλαδή, οπότε τα πομπόδι μου πάνε λιγάκι, αλλά όταν τα αποδεικνύω. Γιατί αυτό το μανιτάρι είναι ένα θαυματουργό μανιτάρι? Να πούμε ότι είναι αρχαίο ελληνικό μανιτάρι, εξού και το όνομά του γανός και δέρμα, υγιές δέρμα, λαμπρό δέρμα. Εξού και ο άνθρωπος που φέρει λαμπρό δέρμα είναι υγιής. Γνωστός στον Ιπποκράτη, στο Διοσκουρίδη κτλ. Και είναι ακριβώς θαυματουργό γιατί διαθέτει πάνω από 400 βιοενεργά συστατικά που τα έχουμε βρει στο ιατροβιολογικό εργαστήριο. Δηλαδή, όχι εγώ, χιλιάδες επιστήμονες ασκούν σήμερα αυτή την έρευνα, ας πούμε, πάνω στο γανόδερμα. Όταν μιλάμε για ένα φάρμακο, το φάρμακο περιέχει μία ή δύο ουσίες το πολύ. Εδώ πρόκειται για ένα φάρμακο, φυσικό φάρμακο, βότανο, έτσι, το οποίο περιέχει πάνω από 400. Να μην τις απαριθμίσω τώρα, τριτερπένια, πρωτεΐνες, πολυφενόλες, δηλαδή έχει αντιοξειδωτικές δράσεις. Να δούμε λιγάκι ποιες ασθένειες βοηθάει το γανόδερμα να τις αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Μέσα στο βιβλίο σου διαβάσαμε πάρα πολλές. Ναι. Να δούμε, μας αναφέρετε τις σημαντικότητες και να δούμε και το μηχανισμό που καταφέρνει να τις αντιμετωπίσει. Λοιπόν, το γανόδερμα υπάγεται στα προσαρμογόνα βότανα. Τι θα πει αυτό? Έχει την τάση μαζί με τον οργανισμό, ο οποίος είναι μια θαυμάσια μηχανή, αλλά δυστυχώς κάνουμε το παν για να την απορριθμίσουμε, για να την καταστρέψουμε. Έτσι, να συνεργάζεται και να κάνει πράγματα που θα μας οδηγήσουν σε μια ομαλοποίηση του οργανισμού. Δηλαδή, γιατί είναι προσαρμογόνο, γιατί δίνουμε σε ένα ασθενή? Παρατηρήθηκε ότι δίνουμε σε δύο ασθενείς γανόδερμα, ο ένας έχει υπέρταση και ο άλλος έχει υπόταση. Και ρυθμίζει για τους δύο. Ακριβώς. Αυτό θα πει προσαρμογόνος δράση. Ακριβώς. Δηλαδή, ο οργανισμός παίρνει την δράση σε αγαστή συνεργασία με το γανόδερμα που τον ενδιαφέρει. Επίσης, σαν να είναι το γανόδερμα και είναι το στοιχείο που του λείπει και έρχεται να το προστέσουμε εμείς και ακριβώς να το φέρει σε πλήρη λειτουργία. Ακριβώς. Δηλαδή, αν του λείπει η βιταμίνη D του οργανισμού, το γανόδερμα έχει άφθονη βιταμίνη D, και μάλιστα τώρα θα βγει μια μελέτη και σύντομα που κάνουμε το Χαροκόπη Πανεπιστήμιο και θα αποδείξουμε του λόγου του αληθές. Όταν πάρεις πάρα πολύ, απλά ο οργανισμός θα την αποβάλει. Δεν θα ενδιαφερθεί δηλαδή να πάρει από το γανόδερμα εκείνη τη βιταμίνη D, διότι δεν του λείπει. Ή αν του λείπει, θα την πάρει. Θα πάει αλλού. Θα πάει να πάρει οργανικό γερμάνιο για να οξυγονώσει τους ιστούς. Μια θαυμάσια ικανότητα που έχει το γανόδερμα μέσω του γερμανίου, ένα μέταλλο που περιέχει, το οποίο κουβαλάει, να το πω απλά, έως και 200% παραπάνω οξυγόνο στους ιστούς. Καταλαβαίνετε τη σημασία. Και έχοντας το γανόδερμα αυτά τα 400 στοιχεία που μας είπατε, γι' αυτό μπορεί και να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο αριθμό ασθενειών. Είναι σαν ένα φάρμακο να έχει 400. Για όλες τις παθήσεις. Δεν μπορεί να κατασκευαστεί ένα τέτοιο φάρμακο, έτσι. Όταν όμως έχει 400 συστατικά, δεν υπάρχει πάθηση. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες. Και προσέξτε, το συμπλήρωμα αυτό διατροφής δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Αυτοί που το παίρνουν, και είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα, πιστέψτε με, το καταλαβαίνουν από το πρώτο 15ήμερο. Γιατί εκεί έγκυται. Πας σε ένα φαρμακείο και έχει 5.000 συμπληρώματα διατροφής. Και λες, πάει, μου, πραγματικά δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Ποιο να πάρω εγώ? Να αναφέρουμε 5 έστω 10 από τις πιο σημαντικές παθήσεις. Βεβαίως. Ενίσχυση λοιπόν του ανοσοποιητικού, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι όταν έχεις ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, δεν αρρωσταίνεις, έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορεί να σε προσβάλλει ιή, παράσιτα, τοξικές ουσίες, μικρόβια. Έχουμε μείωση των επιπέδων ζαχάρου. Δηλαδή, παρατηρείται μια διέγερση στο πάνκρεας και έχουμε αυξημένα κατ' ελάχιστο επίπεδα ινσουλίνης. Οπότε,
οι διαβητικοί πάνε πάρα πολύ καλύτερα και αυτό θα το καταλάβουμε μόλις κάνουν γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, την ειδική εξέταση που πρέπει να γίνεται ένα τρίμηνο. Έχουμε μείωση της χοληστερίνης, των τριγλυκεριδίων, του ουρικού οξέως, αλλά έχουμε αντιγυραντική δράση, έτσι, εξαιρετική εκεί πέρα. Ωραία. Έχουμε αποβολή τοξικών ουσιών, ενίσχυση της λειτουργίας του πεπτικού, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος με δυσκολιότητα να το πάρει 15 μέρες και να εξακολουθήσει να έχει δυσκολιότητα. Όπως επίσης και το πρώτο 20ήμερο βελτιώνεται πάρα πολύ ο ύπνος πολύ του ανθρώπου. Επίσης. Διότι περιέχει μια ουσία. Για την ανάπλαση των ιστών, ιδιαίτερα σημαντικό ο ύπνος. Ακριβώς. Θεραπεία αλλεργιών, ρινική συμφόρηση. Ένα τελευταίο που θεραπεύσαμε μια κοπελιά στην Καβάλα με καθολική ψωρίαση στην πλάτη. Άρα και πολυσυστηματικές νόσους. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Για όλα αυτά υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί λόγω της πληθώρας των συστατικών που έχει το γανότα. Το βότανο. Και το παίρνουμε σε μορφή χαπιού, κάψουλας, ναι, διαλυόμενου εγώ θα δισκίου. Πρότεινα σε μορφή κάψουλας. Διότι υπάρχει γανόδερμα που το πας και το παίρνεις χύμα, ας πούμε, παίρνεις ένα κιλό γανόδερμα κτλ. Εκεί όμως έχει βέβαια όλα τα συστατικά αυτά, αλλά δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη δοσολογία. Πρέπει να φας αρκετή ποσότητα. Έτσι. Δεν σου κάνει κακό. Ένα γεύμα είναι, φαγητό ναι, ναι. είναι. Στις κάψουλες προσέχουμε και έχουμε κάνει μια συμπίκνωση των εκχυλισμάτων, ούτως ώστε με την ελάχιστη δοσολογία, δηλαδή 2 καψουλίτσες κάθε πρωί, έχεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Βεβαίως υπάρχει και η κατηγορία των καρκινοπαθών και άλλων ανθρώπων. Εκεί αυξάνεται η δοσολογία και το ξέρουν και στην Αμερική και παγκοσμίως. Θα το μάθουν και σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Τσιόλη, μας παρουσιάσατε ένα φάρμακο, ένα βότανο, ένα φυσικό φάρμακο δια πάσα νόσων. Μας εντυπωσιάσατε, δεν μένει παρά να το δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.